άσκηση 9, β' ομάδα. Να αποδείξετε, λέει, ότι ο λογάριθμος με βάση 2 του 3 είναι μεγαλύτερος από το λογάριθμο με βάση 6 του 9. Ωραία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε λογάριθμους με διαφορετικές βάσεις, άρα θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο για την αλλαγή βάσης. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι όταν έχουμε λογάριθμο με βάση β ενός αριθμού χ και δεν θέλουμε τη βάση β, μπορούμε να αλλάξουμε βάση και να το κάνουμε κλάσμα με αριθμητή και παρονομαστή λογάριθμο με βάση α, όποια βάση θέλουμε. Αρκεί στον αριθμητή να βάλουμε το ίδιο το χ και στον παρονομαστή να βάλουμε την παλιά βάση β. Υπό την προπόθεση βέβαια ότι και το α και το β είναι θετικοί αριθμοί και το α και το β είναι διάφοροι της μονάδας και το χ είναι θετικό. Πολύ συχνά, μάλιστα, χρησιμοποιούμε αυτό τον τύπο για να μετατρέπουμε σε νεπέριος λογάριθμος, δηλαδή ο λογάριθμος με βάση β χ να γίνει νεπέριος λογάριθμος του χ δια νεπέριος λογάριθμος του β. Θα ακολουθήσουμε, λοιπόν, πάλι αυτή τη λογική. Ο μεν πρώτος θα γίνει ελέν του 3 δια ελέν 2 μεγαλύτερο ελέν του 9 δια ελέν του 6 και έτσι έχουμε μόνον επέριους λογάριθμους τώρα, μπορούμε να προσέξουμε ότι το μεν 9 και, ε, είναι δύναμη του 3, είναι 3 στο τετράγωνο. μπορούμε να το γράψουμε λοιπόν ελέν του 3 δια ελέν του 2, μεγαλύτερο από το ελέν του 3 στο τετράγωνο, και όπως ξέρουμε βέβαια το τετράγωνο θα βγει μπροστά ως θηλεστής, αλλά και ο παρονομαστής αυτό το 6, επειδή το 6 είναι... 2 επί 3 μπορεί να μετατραπεί σε άθροισμα λογάριθμος 2 συν λογάριθμος 3. Και έτσι λοιπόν έχουμε λογάριθμος του 3 δια λογάριθμος του 2 μεγαλύτερο από το 2 ελέν 3 δια ελέν 2 συν ελέν 3. Τώρα λοιπόν μπορούμε να κάνουμε και επαλήφη παρανομαστών. Πολλαπλασιάζουμε λοιπόν τα πάντα με το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των παρανομαστών που είναι το ln του 2 επί ln 2 συν ln 3. Ή απλά κάνουμε χιαστή και έχουμε ΕΛΕΝ του 3 επί παρένθεση ΕΛΕΝ του 2 συν ΕΛΕΝ του 3 μεγαλύτερο από το ln 2 επί το 2 επί ΕΛΕΝ 3. Μπορούμε λοιπόν τώρα να προσέξουμε ότι το ΕΛΕΝ 3 μπορεί να απλοποιηθεί αν διαιρέσουμε και τα δύο μέλη με το θετικό αριθμό ΕΛΕΝ 3 απλοποιείται και μας μένει απλώς το ln2 συν το ln3 να αποδείξουμε ότι είναι μεγαλύτερο από το 2ln2. 2. Και μάλιστα αν μεταφέρουμε το ln2 στο δεύτερο μέλος, θα γίνει ln3 μεγαλύτερο από το 2ln2 μείον ln2, θα μείνει μια φορά το ln2. Και βέβαια τώρα επειδή ο λογάριθμος έχει βάσει α ίσον ε, που είναι μεγαλύτερο της μονάδας, διατηρείται η ανισότητα 3 μεγαλύτερο του 2, πράγμα που ισχύει. Άρα λοιπόν καταλήξαμε σε κάτι που ισχύει και εφόσον έχουμε χρησιμοποιήσει παντού ισοδυναμίες, ισχύει και η αρχική σχέση, δηλαδή ο λογάριθμος με βάση 2 του 3 είναι μεγαλύτερος από το λογάριθμο με βάση 6 του 9.